αυτή η γενική πολιτική απεργία, τα ιστορικά παραδείγματα που υπάρχουν για τις γενικές πολιτικές απεργίες, είναι ότι βία κρατάνε 1 με 2 εβδομάδες, βία 1 μήνα. Ο τρόπος οργάνωσης της επιμελητίας της γενικής πολιτικής απεργίας δεν είναι μόνο θέμα του ΕΠΑΜ. Κάνει το ΕΠΑΜ. Το δικό της δίκτυο, έτσι το Θαλήνη, οι συνεταιρίες που φτιάχνουν μέλη, οι φίλοι του ΕΠΑΜ. Αλλά το οργανώνουν οι συνελεύσεις. Το οργανώνουν οι λαϊκές πρωτοβουλίες. Αυτοί είναι που οργανώνουν. Λένε, ρε παιδί μου, όταν φτάσουμε στη γενική πολιτική απεργία θα έχουμε και τόσα πρόβλημα στην άκρη για τους ανθρώπους που χρειάζονται ή οτιδήποτε. Αλλά μην νομίζω ότι θα κάνει πολύ. Η ιστορία δεν έχει δείξει ότι κρατάει παραπάνω από 1 με 2 εβδομάδες. Εγώ σας λέω, κάτσε 1 μήνα. Αυτό. Στις σημερινές συνθήκες που δεν θα μπορεί να αντεπαρατάξει η εξουσία στρατιωτικές δυνάμεις για την κατάλυση, γιατί σε μια γενική πολιτική απεργία αντιμετωπίζεται μόνο με στρατό. Από τη μεριά της αντίδρασης, από τη μεριά της εξουσίας που θέλει να διατηρηθεί. Στρατό δεν έχει αυτή τη στιγμή να διαθέσει. Δεν είναι σε θέση να διαθέσει δυνάμεις του ελληνικού στρατού για να χτυπηθεί με τον λαό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν τις είχε, θα μας είχε φορέσει μια χουντάρα που θα ήταν όλη δική μας. Παραδοσιακά. Και δεν θα χρειαζόταν και στον πόρο σου. Έτσι. Άλλωστε, ασκήσεις κατάλυσης, αντιμετώπισης διαδηλώσεων γίνεται ακόμη και σήμερα. Προχθές έγιναν στα Σκίδρα, στην Πέλα, από τη δύναμη ταχύτητας πρέμασης. Αλλά ακόμη και αυτοί δεν την εμπιστεύονται. Γιατί τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που στελεχώνουν τέτοιες μονάδες δεν είναι στα καλύτερά τους. Και έχουν ψιλοκαταλάβει ή έχουν ψιλοδιασταθεί ότι πάνε για σφάξιμο και δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν είναι διατεθειμένοι δηλαδή να παίξουν το ρόλο των γενίτσαρων όπως παίζουν δυνάμεις καταστροφής. Συγκεκριμένες δυνάμεις καταστροφής. Λοιπόν. Άρα μην μας ανησυχεί αυτό, δηλαδή πολύ γρήγορα ξεπερδεύουμε στην ιστορία. Είναι μια μεθοδολογία πολύ πολύ δουλεμένη στην ιστορία. Ξέρουμε δηλαδή ότι ξεπερδεύεις γρήγορα. Αν καταλάβεις για παράδειγμα το Ηράκλειο, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, είχε κάνει κατάληψη, δεν είμαι φοιτητής στο Ηράκλειο, απλά την περίοδο που ήμουν φοιτητής, το 1980, το Ηράκλειο για να αποτρέψει κάποιες αρχαιότητες να πάρει, νομίζω ότι ήταν Μελίνα Μερκούρη στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να ήταν μια συμφωνία να πάρει κάποιες αρχαιότητες από το Μουσείο Ηρακλείου και να τις πάει στη Νέα Υόρκη σε μια έκθεση του Metropolitan Museum στην Νέα Υόρκη. Οι Ηρακλείωτες δεν ξέρω πώς το είδαν, το είδαν κάπως στραβά, το είδαν μάλλον τους κλέβουν τις αρχαιότητες, τα πήραν χοντρά, κάνανε μια λαϊκή συνέλευση και κινητοποιήθηκε όλο το Ηράκλειο και κατέλαβαν την πόλη. Όχι οι αρχαιότητες δεν κουνήθηκαν αυτό, αλλά φίλοι της εποχής που ήταν, σπουδάζανε κάτω, μου λέγανε ότι δεν έχω ξαναζήσει τι σημαίνει κατάληψη πόλης. Καταλάβανε την πόλη. Ξαφνικά βρεθήκανε φορτικά ολόκληρα, τα οποία πετάξανε τους μουσαμάδες που σκεπάζουν πίσω και βρέθηκαν πολύ πολλά τοποθετημένα, βαρέως τύπου, οχήματα εκεί, ένοπλες σκοπιές παντού, ένα τρελό πράγμα. Το να το κάνεις αυτό το πράγμα, το αποφασίζει ο λαός να το κάνει. Το κάνει πολύ εύκολα. Φανταστείτε πόσο εύκολα, ας πούμε, μπορείς να καταλάβεις ένα νησί. Κάτι. Πόσο εύκολα, ας πούμε, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, μπορείς να καταλάβεις στρατηγικής σημασίας θέσεις στην Αθήνα. Δεν είναι και πολλές. 3-4 είναι. Μαζί με τους εργαζόμενους καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν καταλάβεις αυτά, με τι προσόντα η κυβέρνηση θα ασκεί εξουσία. Με κανένα. Μόνο τους γενίτσαρους. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο κίνημα με γενίτσαρους. Δεν γίνεται πρακτικά. Λοιπόν, αφήστε που και τότε θα υπάρχουν αυτομολύσεις. Όχι απαραίτητα προς το κίνημα. Προς Βουλγαρία, προς Αλβανία, προς... Γιατί θα δικαστούν, θα δικαστεί ο κόσμος. Και έτσι και τη φορά απέναντι στο λαό και για το πατοκύλισμα που έχει γίνει και για νεκρούς και για ιστορίες που έχουν γίνει. Και αυτούς που ξέρουμε και αυτούς που δεν ξέρουμε. Από τους τραυματίες δηλαδή που κατέληξαν στα νοσοκομεία, αλλά οι δημοσιογράφοι, καθότι είναι πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι, ξέρετε, είναι φιλαλήθεις, όλα. Λοιπόν, δεν τα παρουσιάζουν αυτά τα πράγματα. Θα λογοδοτήσει αυτός που τα έκανε αυτή η ιστορία και από τους γενίτσαρους
στη Νέα Ελλάδα δεν θα ισχύει το ότι μου δώσαν εντολή του. Και αραχώνομαι. Λοιπόν, εντάξει, και ο κ. Βαροφάκης, εντάξει, το ελπίζει. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Λοιπόν. Συγγνώμη, κύριε Καζάκη, με τόσο γερές πλάτες που να βοηθήσω τη γλιτώσω. Όχι. Γιατί δεν είναι καθόλου γερές οι πλάτες. Είναι πολύ απλό. Φανταστείτε μία κυβέρνηση, έτσι, κυβέρνηση των, πώς το λένε, των λαϊκών συλλέψεων, να το πούμε έτσι, η οποία δηλώνει 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, θα το κάνει, ξημερώνοντας Δευτέρα, θα κάνει τη δήλωση. Πρώτον, δεν πληρώνω απολύτως τίποτα στα χρέη, είναι, τα κηρύσω παράνομα και άρα τελειώνουμε εδώ. Δεύτερον, φεύγω από την Ευρωζώνη. Σε 6 μήνες θα έχω δικό μου νόμισμα. Και τρίτον, εθνικοποιώ την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες. Κυρίζει το τριήμερη αργία, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Το βράδυ της Τετάρτης είναι όλα στα χέρια της κυβέρνησης, τράπεζες, ιστορίες κλπ. Και έχουν επίσης καινούργιο προγραμματισμό. Σας πληροφορώ ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι το εξής. Πρώτον, οι Έλληνες θα ζητοκραγάζουν και να γλεντούν και να δουν μπορούν να τους μαζέψουμε γιατί πρέπει να δουλέψουν κιόλα. Δηλαδή πρέπει να. Εκτός από το να ζητάνε ρε παιδάκι μου, γλιτώσαμε. Πρέπει να τους μαζέψουν να δουλέψουν. Και όλοι οι άλλοι πανικόβλητοι να παρακολουθούν τα καντράν, τα πράσινα καντράν των χρηματιστηρίων, να τρώνε τις βουτιές οι αγορές, ξεκινώντας από τον ανατέλλοντα ήλιο στις ασιατικές αγορές, έτσι ξεκινάνε, γύρω στις 4 με 5 η ώρα το πρωί. Από εκεί ξεκινάνε οι ασιατικές αγορές και να καταλαμβάνουν μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, θα έχουμε κλείσει το χρηματιστήριο. Οι τράπεζες θα έχουν περάσει στο κράτος. Δεν λέω. Θα το έχουμε κλείσει δηλαδή, ακόμη και να μην παίξει κανένας. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μέσα στις 3 μέρες αυτές θα έχουν κλειστεί οι βασικές συμφωνίες που θα αποκαταστήσουν τις αγωγές της χώρας, τουλάχιστον στις αναλλαστικές αγορές, μέσα σε 3 μέρες. Στις 3-24 ώρα θα γίνει αυτό. Και θα έχει δρομολογηθεί μια άλλη Ελλάδα. Το πρωί της Πέμπτης, ο ελληνικός λαός θα ξεκινήσει με τους μισθούς και συντάξεις που είχε στις 5 Μαΐου, πριν τις 5 Μαΐου 2010, και με μια κάρτα ATM που θα έχει τη δυνατότητα συναλλαγών χωρίς χαρτονόμισμα. Μέχρι όταν βγάλουμε το δικό μας χαρτονόμισμα σε 6 μήνες. Αλλά με δυνατότητα συναλλαγής παντού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί έχουμε την υποδομή. Τι ξέρουμε την υποδομή. Δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό αυτό το πράγμα που λέμε. Και θα το κάνουμε με τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο, τόσο ομαλά, που δεν θα καταλάβει κανένας απολύτως τίποτα. Τις καταθέσεις θα τις εγγυηθεί το κράτος και μάλιστα θα τις εγγυηθεί όχι η Δήμο Κωνσταντιάδη τώρα. Εγώ σου ορκίζω θα τα πάρεις πίσω. Αλλά με την κάρτα ATM, η οποία θα χρησιμοποιείται σαν συναλλακτική και όχι πιστωτική κάρτα. Δηλαδή, θα έχεις πίσω τον λογαριασμό σου, το οποίο θα κατατέθεται η αμοιβή, ο μισθός, η σύνταξη, και θα χρησιμοποιείς την κάρτα ATM και θα έχουμε ορισμένα προβλήματα με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Θα το λύσουμε όμως. Είναι το μόνο πρόβλημα που θα υπάρξει. Έχουν μάθει και από ATM τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πας από ATM. Θα πηγαίνεις στο φούρναρι, θα έχει εγκατασκευμένο το μαγνητικό, θα το περνάει και θα παίρνει το ψωμί του κανονικότατα κανονικό, πιστώνοντας και χρεώνοντας λογαριασμούς λογιστικά. Το οποίο όλο αυτό που σας λέω υπάρχει ήδη έτοιμο, το έχουν οι τράπεζες στο λογισμικό, δεν είναι καν θα καταστήσουμε τίποτα. Το καινούργιο πράγμα που θα καταστήσουμε μόνο είναι τις μαγνητικές υποδοχές για να λειτουργεί η κάρτα του ATM. Τρεις μέρες. Έτσι είναι, ναι, εντάξει, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, οπότε. Ναι, την προσδοκία, ναι. Και εμείς βεβαίως, ανατάσσοντας το τραπεζικό σύστημα, θα πάψει να λειτουργεί όπως λειτουργεί σήμερα. Θα επιβάλλουμε με νόμο, βεβαίως, να υπάρχει, να καταργηθεί το λεγόμενο fractional banking. Το fractional banking είναι η τραπεζική χωρίς αντίκρισμα. Δηλαδή, έχω την κατάθεσή σου και χρησιμοποιώ 20 φορές στην αξία της για να δανείσω οποιοδήποτε θέλω εγώ και δεν έχω τη δυνατότητα να σου καλύψω την κατάθεση αν θες να την πας πίσω. Αυτό θα καταργηθεί. Θα υποχρεωθούν σταδιακά οι νέες τράπεζες που θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο να έχουν πλήρη νομισματική κάλυψη των καταθέσεων έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην νομισματική πληροφορία.
Βεβαίως με την καταγραφή τη λογιστική που γίνεται, ούτε καν αυτό δεν χρειάζεται, γιατί πλέον θα γίνεται μέσω, με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό το περίφημο ηλεκτρονικό χρήμα. Αν αυτό το σκεφτούμε, καλά, δεν μπαίνουν σε κοινικά ζητήματα. Αν αυτό το πράγμα το υποκαταστήσουμε και μετά θα πάρει περισσότερο χρόνο, με ένα ανοιχτό λογισμικό το οποίο θα εξελίσσεται συνέχεια και δεν θα μπορεί να το ελέγξει κανένας, ώστε να μπορεί εσένα να σου κλέψει το μισθό ή να σε εκμεταλλευτεί, ένα λογισμικό το οποίο, σαν το Linux, ανοιχτό λογισμικό το οποίο θα μπορεί να εξελίσσεται συνέχεια, σε λίγο καιρό, αφού αποκατασταθεί η ομαλότητα παραγωγής στην οικονομία, θα μπορεί να αφαιρεθεί ουσιαστικά η λειτουργία της, το χρήμα από τη λειτουργία της οικονομίας. Είναι τόσο απλά. Έχω την τεχνογνωσία δηλαδή να γίνει και γίνεται πολύ εύκολα. Δείτε πόσο εύκολα ο κόσμος όταν χρειάστηκε έφτιαξε τις λεγόμενες τράπεζες ανταλλαγής εργασίας. Στην ουσία τι κάνει, ανταλλάσσει υπηρεσία με υπηρεσία ή προϊόν με υπηρεσία. Αυτό με τις σύγχρονες τεχνικές αλγορίθμων κτλ. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Αρκεί να έχει ένα κράτος να σε υποστηρίξει, το κάνει, να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Και έτσι δεν θα υπάρχει λόγος για χρήμα. Θα υπάρχει πρωτογενής ανταλλαγή. Εργασία με εργασία. Αυτά όλα στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Ο Σιλίνδρη για τη Σουηδία, τώρα από 13 καταργείται το χρήμα επίσημα. Ναι, αλλά εκεί με επιστολική κάρτα. Εκεί τους βάζουν στο χρέος, καταλάβεις, δεν είναι διαφορά. Το καταργεί, αλλά σου δίνει πιστοτική κάρτα. Οπότε, τι σου κάνει, σου καταργεί το χρήμα, αλλά διατηρεί το χρέος. Εδώ λέμε να καταργηθεί η λειτουργία του χρήματος ως ενδιάμεσο και άρα και η μορφή του χρέους. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτή δεν είναι η καλή, είναι η μόνη της. Το χειρότερο σενάριο είναι να σου κάνει πόλεμο. Έτσι. Για να σου κάνει πόλεμο, καταρχήν δεν μπορεί να σου κάνει πόλεμο η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να βάλω κάποιον άλλο. Ποιο να βάλω. Πάμε, ξεκινάμε τώρα. Να βάλω την Αλβανία. Εντάξει. Δεν εκπαιδεύω. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχουμε 600.000 Αλβανούς εδώ μέσα. Οι οποίοι δουλεύουν και ζουν από αυτή τη χώρα. Σε λίγο δεν θα δουλεύουν. Ναι, βεβαίως. Αλλά όταν τους δώσεις δουλειά όμως, δεν θα θέλουν να φύγουν. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα. Γιατί προσέξτε, η ελληνική οικονομία σε διαδικασία οργανικής ανάπτυξης έχει έλλειμμα 1,5 εκατομμύριο εργατικά χέρια. Όχι ένα-ένα, μου λέγει ένας, πώς θα μην πάρουν εργατικά χέρια, ένα-ένα. Άρα δηλαδή, όσο είναι, δεν τα μετράμε. Σε βγάλια μετράμε, έτσι. Λοιπόν, και από το ρώσα σοβαρά κάποιος, για αυτό το λίγο το λέω. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο, γιατί έχουμε δημοκρατική κρίση από τη δεκαετία του 80 και άρα έχουμε μειωμένη παροχή εργατικών κεριών. Και όταν θα θέλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να υπάρξουν παραγωγικές υποδομές στην οικονομία, ώστε πολύ γρήγορα να την καταπάξουν σε οικονομία 21ου αιώνα, δηλαδή με όλες τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, και το συντομότερο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνουν τι εργατικό δυναμικό χρειάζεσαι. Αυτό το είναι το επιπλέον εργατικό δυναμικό που δεν θα το έχεις εσύ. Θα πρέπει να το βρεις από κάπου, δεν είναι. Θα κλείσει μια συμφωνία στις γειτονικές σου χώρες. Που ταιριάζουν με τα γνώτα σου, είναι πιο εύκολο να το μειώσει. Κοινωνικά εννοώ. Έτσι. Και με συγκεκριμένους κανόνες, με συγκεκριμένους όρους, δουλεύοντας ακριβώς με τους ίδιους όρους που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, θα τους απασχολείς εκεί που τους χρειάζεσαι πραγματικά για να μπορέσεις να εκτινάξεις την οικονομία σου μπροστά. Να έχω τις υποδομές και δομές τέτοιες. Τώρα όμως όλοι οι μετανάστες έχουν έρθει, θα μείνουν άνετοι. Δηλαδή, δεν θα έχουν συμφέρον από την Ελλάδα πλέον. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Στρατιωτικά για να σε απειλήσει η Αλβανία, δεν σε έχει απειλήσει ποτέ στην ιστορία της. Στρατιωτικά για να απειλήσει η Αλβανία, θα πρέπει να αποκτήσει τριπλάσιο στρατό από ό,τι έχει τώρα και διάθεση πολέμου που δεν την έχει. Δεν είναι το κράτος ή η κυβέρνηση, μιλάει το λαό. Έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο ο Αλβανός να πάει να σφαχτεί ή θα το πει ο Περίσσα ή ο κάθε Περίσσα ο οποίος έχει πάρει εντολή από τον εγκάτο.